Εκπομπή της ΠΟΑΣΥ στο Blue Sky. Θα έχετε ίσως ακούσει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία, εξακολουθούμε να χάνουμε ανθρώπους στον δρόμο και να είμαστε ουραγοί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα σας διαβάσω μερικούς ενδεικτικούς τίτλους των τελευταίων ημερών από αθηναϊκές εφημερίδες για να δούμε όλοι μαζί το μέγεθος του προβλήματος. Μεθυσμένος οδηγός θα πήγαινε εκδρομή παιδιά νηπιαγωγείου. Μηχανάκι παρέσυρε τρίχρονο κοριτσάκι και την ταντά του στην Κηφισίας. Νεκρός 50χρονος πεζός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Νεκρός στην Άσσαλτο 37χρονος αστυνομικός. Νέα τραγωδία με ηλεκτρικό πατίνι. Νεκρός αστυνομικός σε τροχαίο στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί παραδέχονται ότι ξεπερνούν το όριο ταχύτητας. Τα τελευταία 10 χρόνια η χώρα μας θρηνεί 8.233 νεκρούς. Αυτά τα συγκλονιστικά δεδομένα θα συζητήσουμε απόψε Σπύλιο με τους καλεσμένους μας, τους οποίους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Να τους παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Είναι η κυρία Δήμητρα Τσιαχρή, αστυνομικός υποδιευθυντής από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλησπέρα, κυρία Τσιαχρή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας. Καθώς και ο κύριος Μάνος Μπρούζας, μηχανολόγος μηχανικός, εκπαιδευτής, τεχνικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Καλησπέρα σας. Σπύλιο, δεν ξέρω αν θέλεις να δώσεις την πρώτη ερώτηση στην αξιωματικό μας. Ναι, θέλω να συμφωνήσω καταρχήν μαζί σου ότι κάτι δεν πάει καλά. Όπως είπες, οι πεζοί πετάγονται που βγουν στον δρόμο, οι οδηγοί τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες μέσα στην πόλη. Το αποτέλεσμα αυτό το οποίο διάβασες, να έχουμε πολλούς θανάτους, πολλούς τραυματίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Διευθύντρια, τι ακριβώς συμβαίνει, πού αποδίδονται όλα αυτά τα λάθη, γιατί περί λαθών πρόκειται, είτε είναι πεζός, είτε είναι το αυτοκίνητο που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Γιατί συμβαίνει τον τελευταίο καιρό να έχουμε τόσες μεγάλες απώλειες ή μεγάλους ανθρώπων ή τραυματισμούς, πού το αποδίδει η τροχαία. Έχετε μια εικόνα, φαντάζομαι. Έχουμε μια εικόνα. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρατηρηθεί και ειδικά σε αυτές τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως είναι η πεζή. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι σε εβδομαδιαία βάση γίνεται ένα συστηματικός, μια συστηματική προσπάθεια. Εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα. Με εξορμήσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση, με ιδιαίτερες δράσεις και με την παράβαση, για παράδειγμα, της εβδομάδας, όπου στοχευμένες παραβάσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές, προτρέπουμε τις υπηρεσίες μας να τις παρακολουθούν, να τις βεβαιώνουν, με δράση τα Σαββατοκύριακα, ειδικά για το αλκοόλ. Πολύ σημαντικό αυτό. Και σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε ότι βεβαιώνονται πάρα πολλές παραβάσεις. Οι έλεγχοι είναι χιλιάδες. Έχουμε πάνω από 120.000 ελέγχους την τελευταία εβδομάδα. Βεβαιώθηκαν πάνω από 28.000 παραβάσεις, εκ των οποίων 5.500 περίπου για υπερβολική ταχύτητα. 1.700 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικά δύο πολύ σοβαρές παραβάσεις. Πάνω από περίπου 1.000 για ζώνη ασφαλείας. Θέλω να σας πω εγώ τι πράγματι, εγώ κυκλοφορώ μέσα στην πόλη και βλέπω συχνά τα συνεργεία της τροχείας να κάνουν ελέγχους. Είναι αλήθεια αυτό, η τροχεία προσπαθεί να κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Πιστεύω όμως ότι κάτι πρέπει να γίνει ακόμα ίσως πιο έτσι... Θα τολμήσω να πω να πιο συστηματικά. Πιο συστηματικό. Όμως, δεν ξέρω. Θα τα δούμε, Σπύλιο. Κάτσε να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον συγκοινωνιολόγο μας, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Εγώ θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα κάποια στοιχεία, κύριε Κωνσταντινίδη, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της αστυνομίας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 έως την 1η Ιουνίου του 2023 σημειώθηκαν 655 παρασύρσεις με 740 τραυματίες και 38 νεκρούς. Είναι και αυτό που είπε ο Σπύλιο. Εγώ το ποσοτικοποιώ με συγκεκριμένα στοιχεία. Το ίδιο διάστημα πέρυσι είχαν σημειωθεί 603 παρασύρσεις με 673 τραυματίες και 33 νεκρούς. Πάμε σε άλλο δηλαδή. Εσείς από την πλευρά σας πού το αποδίδετε αυτό? Υπάρχει όντως αυτή η γενικευμένη απροσεξία? Έχει να κάνει με την καραντίνα, με τον COVID που ήμασταν κλεισμένοι όλοι μέσα και έχει βγει ξαφνικά όλος ο κόσμος, έχει ξεχυθεί στους δρόμους, εποχούμενοι και μη? Για να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα μας έχει πρόβλημα με την οδική ασφάλεια, την οποία δεν έχει πιάσει, θα λέγαμε, δεν έχει πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα. Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας μας κατατάσσει δυστυχώς ως χώρα σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέχρι το 2010 είχαμε τεράστια προβλήματα οδικής ασφάλειας και έχουμε μία απομείωση τα χρόνια της κρίσης. Μετά την πανδημία έχουμε μία επαναφορά της κινητικότητας και της κίνησης των οχημάτων στους δρόμους. Βγήκαμε στους δρόμους με άλλα λόγια. Τώρα, η μεγάλη εικόνα, πέρα από τα πατίνια, πέρα από τους πεζούς, πρέπει να είναι η εξής. Ότι έχουμε πρόβλημα οδικής ασφάλειας, ότι το πρόβλημα αυτό εστιάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στα αστικά κέντρα. Μέσα στα αστικά κέντρα γίνονται τα μισά τροχαία ατυχήματα. Και μέσα στα αστικά κέντρα η παρασύρση των πεζών είναι το 1/3 του συνόλου όλων των θυμάτων πεζών σε όλη την Ελλάδα. Θα τα δούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Εγώ, επειδή από την ιδιότητά μου ως ενός τεχνοκράτη πολιτικού, ενός πολιτικοτεχνικού επιστήμονα, πρέπει να προσεγγίσω και από την πολιτική και από την τεχνοκρατική πλευρά το πρόβλημα, πρέπει να πω το εξής. Ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι οι πόλεις μας έχουν ακόμα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομάσεις βιώσιμης κινητικότητας. Αναφέρεστε στην τοπική αυτοδιοίγηση, θα τα δούμε, βάλτε μια ανωτελεία για να πάμε μια στην ουσία μόνο, μετά. Ναι. Δεν λύσαμε το πρόβλημα της βιώσιμης κινητικότητας και έτσι δεν θα επιληθεί και το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Κύριε Μπρούζα, θα δώσω ένα στοιχείο και σε εσάς να μου το σχολιάσετε. 578 τροχαία το Μάιο, τα 20 θανατηφόρα στην Αττική. Παρακαλώ. Έχουμε 20 νεκρούς από τροχαία. Δεν νομίζω θα με διαψεύσετε με τα στοιχεία αυτά, έτσι. Κύριε Μπρούζα. Μανώλη, μόνο μια, πρώτα από τις κύριες Μπρούζες, μόνο μια διευκρίνηση. Δεν νομίζω δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που να μην δούμε στην Κηφισίας και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο. Δηλαδή σε έναν δρόμο που θα έπρεπε οι ταχύτητες να είναι ελεγχόμενες, πρέπει να έχουμε σοβαρά τροχιά μέσα στην πόλη. Και μιλάμε για ένα κομμάτι 7-8 χιλιόμετρων από το Τσαμπελόπικιπους μέχρι την Κηφισία, όπου έχουν σκοτωθεί συνολικά τα τελευταία χρόνια 10 άνθρωποι. Τους έχω μετρήσει έναν και έναν τα τελευταία χρόνια με το ρεπορτάζ που κάνω. Κύριε Μπρούζα, ξέρουμε ότι είναι τεράστια η συμβολή του Ινστιτούτου. Δώστε μας ένα σχόλιο. Θα ήθελα έτσι να κάνω μια μικρή παρένθεση σε μια και αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα. Είχε ξεκινήσει το Ινστιτούτο μια μεγάλη προσπάθεια καταγραφής επικίνδυνων σημείων σε δρόμους, η οποία προχώρησε βέβαια σε κάποιο βαθμό. Ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να το αναθερμάνουμε αυτό και να έχουμε και από τους πολίτες να μας δείχνουν τα σημεία αυτά. Να υποδεικνύουν. Ακριβώς. Και να τα προωθούμε βέβαια στις αρμόδιες αρχές για να προβούν σε κατάλληλες ενέργειες. Προφανώς στην περιφέρεια και στην τροχαία και στους τοπικούς δήμους. Ακριβώς, είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Των όποιων παραπώνων. Ακριβώς. Τώρα, όντως τα στοιχεία είναι ακριβώς όπως τα είπε ο κ. Κοινωνιολόγος, ότι έχουμε τα περισσότερα τροχαία μέσα στις πόλεις από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο κομμάτι αυτό. Σίγουρα η ταχύτητα είναι ένα σημείο που θα πρέπει να κατηγορήσουμε. Δηλαδή, μειώνοντας τις ταχύτητες των οχημάτων, θα βελτιωνόταν αρκετά η εικόνα μέσα στις πόλεις. Και ξέρετε, γενικότερα υπάρχει μια κουβέντα, το ζητούσαμε τώρα και με αφορμή την 7η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Οι πόλεις θα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξουν. Δηλαδή, σιγά σιγά οι πόλεις θα πρέπει να γίνουν πιο φιλικές και προς τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, πέρα από το αυτοκίνητο. Η ταχύτητα των 50 χιλιόμετρων είναι ασφαλής για αυτόν που κινείται με το αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι καθόλου ασφαλής για όλους τους υπόλοιπους. Και αναφέρομαι σε πεζούς, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές και πατίνια. Σε περίπτωση σύγκρουσης αυτοκινήτου με έναν από τους υπόλοιπους ευάλωτους χρήστες, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε, είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε θανάσιμο τραυματισμό του. Mm-hmm. Αν χτυπηθεί από αυτοκίνητο με αυτή την ταχύτητα. Να προσθέσω κάτι μόνο, μια συγκρουσία για ποδήλατα και για πατίνια. Δεν έχω δει ποδήλατο μέσα στην πόλη και πατίνι να σταματάει στην ερυθρό σηματοδότη. Εγώ τουλάχιστον. Εδώ το παραβιάζουν σπήλιο και δικυκλιστές αναβαδών, πλέον ακόμα και γιο ταχύ. Βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει έτσι, δηλαδή με τον ερυθρό σηματοδότη, δεν σταματάνε πουθενά αυτοί οι άνθρωποι. Να σταματήσει τον κόβο της Κηφισίας που είναι και κοντά εδώ στο κανάλι. Παρακαλώ, αυτοί που βγαίνουν από την Αττική Οδό και μπαίνουν μέσα στον κόμβο, ούκο λίγοι παραβιάζουν το κόκκινο. Μοτοσυκλετιστής διερχόμενος, ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να αποδημήσει σκύλο. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει η τροχιά, ότι το κόκκινο σκοτώνει. Έτσι. Η παραβίαση του κόκκινου σκοτώνει. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να το πει τροχιά, φαντάζομαι. Δεν είναι δύσκολα λόγια. Δεν ξέρω αν μπορούμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να δούμε την πρώτη μας κάρτα που αναφέρεται στα οδικά τροχαία ατυχήματα και τους παθόντες το 2022. Κυρία Τσιαχρή, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά αυτά τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει. Συνολικά είχαμε 11.002 ατυχήματα, εκ των οποίων το 8%, 1.542, ήταν παρασύρσεις πεζών, τα 6.039
το 49% δηλαδή συγκρούσεις οχημάτων και τα 1522 εκτροπές. Στην επία των τροχαίων είχαμε 13.873 παθόντες, εκ των οποίων 9.443 ήταν οδηγοί, 2.648 επιβάτες και 1.753 πεζοί. Ειδικότερα, εκ των 13.873 παθόντων, οι 637 ήταν νεκροί, των οποίων 105 πεζοί. 630... Ο ένας στους έξι, έτσι, από τους παθόντες νεκρούς είναι πεζός. Ναι. 639 σοβαρά τραυματίες, πάλι 76 πεζοί, 12.597 ελαφρά τραυματίες, πάλι εδώ 1.582 πεζοί. Και... Από το σύνολο των παθόντων, 242 ήταν ποδηλάτες, 10 νεκροί, 5.128 μοτοσυκλετιστές, εκ των οποίων 153 νεκροί, και τα υπόλοιπα, 4.073 με 278 νεκρούς, ήταν οδηγοί και επιβάτες λοιπόν οχημάτων. Κύριε Κωνσταντινίδη, νομίζω ότι αυτά που είπαμε ήδη επιβεβαιώνονται, τεκμηριώνονται και από τη στατιστική της ελληνικής απόλυτα αστυνομίας. Απόλυτα τεκμηριώνονται. Έτσι. Ούτε πόλεμο. Και έχουμε συνεχώς. Κάθε έτος έχουμε ένα πόλεμο στην πραγματικότητα. Έχουμε έλλειμμα οδικής παιδείας. Κάποτε λέγαμε ότι δεν είχαμε οχήματα. Ο στόλος των οχημάτων ανανεώνεται, δεν είχαμε δρόμους, υποτίθεται. Ναι, υποτίθεται δεν είχαμε δρόμους, έχουν γίνει δρόμοι, αλλά ορισμένες στατιστικές τραβούν την ανηφόρα. Επομένως, πού πρέπει να εστιάσουμε. Κύριε Γκρικέτο, έχω την άποψη, τη στεναρή άποψη και θέση, ότι αν δεν αλλάξουμε αύριο το υπόδειγμα λειτουργίας των ελληνικών πόλεων, αλλά και της λειτουργίας του οδικού δικτύου, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτή την μένεγγι των τροχαίων ατυχημάτων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να πάρουμε μέτρα μέσα στις πόλεις. 50 χιλιόμετρα μέγιστη ταχύτητα στις μεγάλες οδικές αρτηρίες μέσα στην πόλη. 30 χιλιόμετρα μέσα στις κατοικημένες περιοχές και 20 χιλιόμετρα σε ευαίσθητες χρήσεις γης και μπροστά από σχολεία. Πρέπει στις γωνίες και στις διασταυρώσεις να απομακρύνουμε την παράνομη στάθμευση, η οποία κρύβει το οπτικό πεδίο και εμποδίζει ένα μικρό παιδί και ένα άτομο με ειδικές ανάγκες ή ένα ηλικιωμένο άνθρωπο να πάει να διασκήσει στο δρόμο. Πρέπει να κάνουμε υποδομές ποδηλατόδρομων και να βάλουμε μέσα στους ποδηλατόδρομους και τα πατίνια, τα οποία έχουν μια ένταση αυτή τη στιγμή να έρχονται στα πράγματα πολλαπλασιαστική, και να εντάξουμε, γιατί αλλιώς θα αναγκαστούμε να τα καταργήσουμε, όπως έκανε το Παρίσι. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε το υπόδειγμα της πόλης. Επειδή μιλάμε για πεζούς, διαβάσεις πεζών έχουμε. Διαβάσεις πεζών δεν το βασικό, κύριε, από εκεί ξεκινάμε. Δεν έχουμε διαβάσεις πεζών. Και δεν τις σέβεται για κανένα φυσικά. Δεν έχουμε διαβάσεις πεζών σε ολόκληρη την πόλη. Και όπου έχουμε, δεν έχω δει κανένα οδηγό να σταματάει. Να σας πω κάτι. Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά από την εμπειρία σας ότι έχουμε μια. Ξέρετε ποια είναι η καλύτερη διάβαση πεζών της χώρας. Είναι η διάβαση πεζών στο αεροδρόμιο. Όπου εκεί, μόλις πατάει ένας πεζός, σταματάνε όλα τα αυτοκίνητα. Για ποιο λόγο? Πρώτον, εκεί είμαστε Ευρωπαίοι. Γιατί είναι πάντα σημασμένοι. Γιατί έχει αναχαιτήρες ταχύτητας πριν και μετά. Γιατί είναι μέσα σε ένα περιβάλλον οργανωμένο. Αυτή τη διάβαση πρέπει να φανταστούμε ότι πρέπει να την κάνουμε από το Περιστέρι και τη Δάφνη μέχρι το Χολαργό και τη Γλυφάδα. Παντού, σε όλες τις πόλεις. Και επίσης να βάλουμε μια άλλη διάσταση. Έχοντας μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει αντιληφθεί, οι δήμαρχοι δεν έχουν αντιληφθεί ούτε ένα μέρος της ευθύνης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τους αναλογεί. Και δεν έχουν δώσει έμφαση στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο και παρόλα αυτά, η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις της, και κατά τη δική μου άποψη πρέπει να ανασταθεί το αυτόνομο Υπουργείο Μεταφορών με το όνομα Μεταφορών Βιώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας, ώστε και σαν όνομα να αντικρίσει στην πραγματικότητα τις αρμοδιότητες που θα έχει και να δημιουργήσει μια στενότερη επαφή καθημερινή, οργανική, με τις δυνάμεις της τροχέας, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια σύμπτυξη των δύο αυτών δυνάμεων, της τροχέας δηλαδή και του Υπουργείου Μεταφορών που νομοθετεί, που κάνει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε να έχουμε την παρατήρηση, τα στατιστικά, την παρέμβαση, το έργο, την βελτίωση. Πάντως, κύριε Κωνσταντίνη, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Εάν δεν υπάρξει οδική παιδεία, καμία τροχέα στον κόσμο. Από μόνο του ένα καμία τροχέα στον κόσμο δεν θα μπορέσει να είναι πίσω από κάθε ένα. Ωραία, αλλά το λέμε αυτό πολλές φορές και σαν ευχή. Σωστά. Και λέμε ότι όλα είναι θέμα παιδείας. Οπωσδήποτε είναι κυκλοφοριακή παιδεία. Αλλά να σας πω κάτι. Εάν δεν έχουμε διαβάσει πεζών σε μια εργατική συνοικία της Μαγκαλούπολης,
το παιδί δεν βλέπει την διάβαση πεζών. Δεν μαθαίνει ότι δεν υπάρχει. Δεν εξοικειώνεται με το κίνδυνο. Δεν εξοικειώνεται. Δεν μπορεί καν ο γονέας του να του διδάξει πώς πρέπει να κινηθεί. Αλλά και μαζί με την οδική παιδεία που λέμε, που είναι βέβαια βασικότατο στοιχείο, χρειάζεται και μία επικοινωνιακή συνεχή εκστρατεία. Ο κύριος Μπρούσας μπορεί να μας πει πολλά σε αυτό. Το Ινστιτούτο Μιλωνάς κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά θα σας πω ένα δευτερόλεπτο μόνο. Σήμερα γνωρίζει ο κόσμος ποιες είναι οι προδιαγραφές για να κινηθεί ένα πατίνι στην πόλη. Ξέρει ένας 18άρης. Δηλαδή ποιες είναι οι οριοθετήσεις. Είναι ανεξέλεκτο. Ένα κεφάλαιο ιδιαίτερο θα το δούμε στη συνέχεια, να μας συμπληρώσει όμως αυτό το κομμάτι της συζήτησης μας ο κύριος Μπρούζας όσον αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου σας. Ξέρω ότι είναι πολύ σχηδείς και πολύ αποτελεσματικές. Για να εμπεδώσουμε κάποια οδική παιδεία σε ευάλωτες ομάδες ενδεχομένως. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Εμείς γενικότερα στοχεύουμε σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Η πιο πρόσφατη καμπάνια μας, πέρα από την ημέρα ευαισθητοποίησης για τις όποδες διαβάσεις που είχαμε πρόσφατα, την ΙΛΚΑΔ, είναι για το κράνος, που παρατηρούμε μεγάλες ελλείψεις και τώρα το καλοκαίρι που είναι και ευδοϊκές οι καιρικές συνθήκες, έχουμε πολλές μοτοσυκλέτες στον δρόμο, πολύ περισσότερες είναι από το χειμώνα. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να το υπενθυμίσουμε αυτό το κομμάτι. Το Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή 18 χρόνια έχει κάνει μια τεράστια επένδυση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή προσπαθεί να φτιάξει τους νέους οδηγούς πηγαίνοντας καθημερινά στη σχολεία. Είχαμε μια χρονιά στην οποία σίγουρα πήγαμε σε περίπου 100 σχολεία. Τα βιβλία υπολογισμού ήταν εντυπωσιακός νομίζω φέτος. Περνάμε τους 300.000 μαθητές που έχουμε ενημερώσει. Το μόνο πρόβλημα αυτό, ξέρετε, ότι είναι η ελπίδα μας για το μέλλον, είναι κάτι το οποίο δεν έχει άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή, χαιρόμαστε να ακούμε την προσπάθεια της τροχέας να κάνει πιο εντατικούς ελέγχους και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, να μην μείνει δηλαδή στην αρχή μόνο, να γίνουν συστηματικά έλεγχοι με στοχευμένους ελέγχους για συγκεκριμένες παραβάσεις και ιδιαίτερα σε σημεία ευαίσθητα, όπως είπαμε, όπως είναι τα αστικά κέντρα στην Ελλάδα, παρατηρούμε και το μεγάλο πρόβλημα τροχαία δυστυχήματα, για να δούμε και άμεσα αποτελέσματα. 120.000 μας είπε η κυρία Τσαχρή νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα. Εσείς πώς το ακούτε αυτό το μέγεθος? Είναι ικανοποιητικό? Υπάρχουν συγκρίσιμα έτσι μεγέθη? Είμαστε... Κοιτάξτε, τώρα να πούμε ότι ικανοποιημένοι ή πρέπει να πετύσουμε περισσότερα? Γιατί ξέρετε πολύ καλά, πολλοί λένε πού είναι η τροχέα, τι κάνει η αστυνομία, πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος. Δεν μπορούμε να έχουμε και παντού αστυνόμους. Εννοείται ότι δεν γίνεται να έχουμε. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Έχετε δίκιο. Και να σας πω κάτι. Κανονικά δεν χρειαζόταν να έχουμε παντού αστυνομικούς. Και το 120.000 για μας ακούγεται απογοητευτικό. Γιατί σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν ακολουθούν τους κανόνες και έχουν παραβατική συμπεριφορά. Δηλαδή για μας θα μας ικανοποιούσε ένα νούμερο πάρα πολύ χαμηλότερο, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, ίσως ναι, έχει να κάνει και με τον αριθμό των ελέγχων που ήταν περισσότεροι, αλλά δεν είναι αισιόδοξο το μήνυμα να έχουμε τόσες πολλές παραβάσεις καταγεγραμμένες. Οι παραβάσεις δεν είναι τόσες, είναι γύρω στις 30.000, το 1/4 έτσι, των ελεγχομένων. Το 1/4 έχει. 5.500 για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε μια εβδομάδα. Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Είναι μεγάλο νούμερο. Είναι απογοητευτικό, δεν είναι μόνο μεγάλο. Μας δείχνει ότι υπάρχει μια τάση. Να μην ακολουθούμε καθόλου να μην τα όρια τα παραβλέπουμε. Θα πω ότι είναι λοιπόν, εκατοντάδες συγγνώμη οι οδηγοί που οδηγούν μιλώντας στο κινητό. Εδώ λοιπόν το κλειδί. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο. Ωραία. Το κλειδί λοιπόν εδώ είναι ο φυσικός σχεδιασμός και η παθητική ασφάλεια. Δηλαδή την ταχύτητα πρέπει να την ελέγξουμε με κάμερες. Οι κάμερες μπορούν πλέον να τοποθετούνται. Οι κάμερες είναι προβάλλοντα τα προσωπικά δεδομένα. Όχι, δεν. Αυτό είναι ξεπερασμένο σπίτι. Αυτό είναι ξεπερασμένο. Το 2000 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ξέρω, απλώς. Χωρίς πινακίδες. Αυτό το παραμύθι το υποστήκαμε τότε, το 2000. Χωρίς πρόσωπα και χωρίς. Κάτι το λέμε ακόμα για να εκτυπώσει. Νομίζω. Άρα λοιπόν είναι οι κάμερες οι οποίες πρέπει να τοποθετηθούν σε όλες τις εθνικές οδούς. Πρέπει με τεχνολογικούς τρόπους να ελέγξουμε το ζήτημα της χρήσης των κινητών τηλεφώνων και το μεγάλο πρόβλημα της απόσπασης προσοχής μέσα στο όχημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και μέσα στις πόλεις πρέπει να ο φυσικός σχεδιασμός της ίδιας της πόλης να εμποδίζει την δημιουργία πιθανότητας τροχαίου ατυχήματος. Παραδείγματος χάρη, η κόμβη μας
πρέπει να περάσουν στην μορφή των κυκλικών κόμβων στις μέγιστες των περιπτώσεων. Όπως στους κυκλικούς κόμβους δεν έχουμε καμία συνάντηση οχημάτων. Πρέπει να κάνουμε διαπλατήσεις στις γωνίες των διασταυρώσεων, όλων των διασταυρώσεων, ώστε το οπτικό πεδίο να είναι καθαρό και να μην υπάρχει, να μειώνει την πιθανότητα να έχουμε σύγκρουση. Πρέπει να έχουμε αναχαιτήρες ταχύτητας μέσα στην πόλη. Έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα στην Ελλάδα όπου όλα τα πλεονεκτήματα και όλες οι πρωτοπορίες της ευρωπαϊκής τεχνικής, συγκοινωνιακής τεχνικής, βρίσκουμε κάποιον τρόπο να μην θέλουμε να τα τοποθετήσουμε και να τα υιοθετήσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή επανάσταση. Άρα δεν πρέπει να αλλάξουμε για να μην συμμορφωθούμε. Είναι δυνατόν μπροστά από ένα σχολείο να μην έχουμε εκ των πραγμάτων χαμηλή ταχύτητα? Είναι δυνατόν μπροστά από την είσοδο ενός σχολείου να έχουμε σταθμευμένα οχήματα και να εξέρχονται οι μαθητές από το σχολείο έχοντας μπροστά τους σταθμευμένα οχήματα? Πρέπει να αλλάξουμε το φυσικό σχεδιασμό. Πολυδομικό, συγκοινωνιακό, κυκλοφοριακό σχεδιασμό, εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Πρέπει να πάμε στη νέα δεκαετία. Οι πόλεις κάνουν άλματα αυτή τη στιγμή. Και ειδικά μετά την πανδημία, το Παρίσι φυτεύει πράσινο, μετατρέπει κόμβους σε πεζόδρομους, δημιουργεί χώρους ήπιας κυκλοφορίας. Και εμείς ακόμα καθόμαστε μπροστά στο δόγμα της αυτοκίνησης και της εξυπηρέτησης με το αυτοκίνητο, να πάρουμε τσιγάρα στο περίπτερο με το αυτοκίνητο. Θα προσθέσω και κάτι άλλο, μου επιτρέψτε, και όπου υπάρχει τροχία και τη βλέπει ο οδηγός, αναθεματίζει νόητη τη στιγμή που πέρασε από εκεί, για να τα λέμε όλα. Να είμαστε ειλικρινεί του εαυτού μα. Εγώ θέλω να προκαλέσω. Δεν θέλει τον έλεγχο. Γιατί δεν θέλει τον έλεγχο ο οδηγός? Γιατί θέλει να μιλάει στο κινητό, γιατί θέλει να παρκάρει όπου θέλει. Να αλλάζει λωρίδα όποτε. Σωστά, Μανώλη. Και άμα επέμβει τροχέα και σημειώσει παράβαση, η πρώτη κίνηση που θα κάνει για να μην κοροϊδευόμαστε, ποια είναι? Να προστρέξει να δει πώς μπορεί να ακυρώσει το πρόστιμο. Και αν δεν το ακυρώσει το πρόστιμο, γιατί τελικά αυτά δεν ακυρώνονται, τα βάζει με όλους. Ξέρεις πολύ καλά ότι έπεσε κάτω, έφαγε το κεφάλι του κάποτε ένας υπουργός δημόσιας τάξης που προσπάθησε να σταματήσει αυτή τη φάμπρικα, επαναστάτησε όλο το σύστημα και μετά από 10 μέρες επανήλθε το σβήσιμο των κλήσεων της τροχέας. Εσείς πιστεύω ότι θα γίνει ηλεκτρονικά όλα να σταματήσουν. Δεν ξέρω, το θυμάστε στο Υπουργείο πάνω στο προστασία του πολίτη, τότε το λέγαμε δημόσια τάξη. Αλλά κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας προκαλέσω, γιατί μιλάτε και πολύ καλά κάνετε για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που πονάει αυτά τα θέματα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση όταν οι κάδοι απορριμμάτων υπάρχουν, αφήνονται είτε στις γωνίες των διασταυρώσεων. Είναι λάθος αυτό, κύριε Σταυρακάκη. Που η ορατότητα πάει περίπατο, ακόμα και πάνω στις διαβάσεις πεζών. Είναι λάθος. Και απορώ, αυτό το πράγμα δεν το ελέγχει κανένας. Αυτοί έχουν συνείδηση καθόλου, είτε οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, πώς το επιτρέπουν στον εαυτό τους? Εγώ κυριολεκτικά τους βρίζω. Όποτε περνώ από διάβαση και βλέπω μπροστά μου τον κάδο ή στη γωνία. Σε κάθε διασταύρωση. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Σε κάθε διασταύρωση, 5 μέτρα ένθεν και 5 μέτρα εκείθεν, πρέπει να έχουμε διαπλάτηση του πεζοδρομίου, ώστε να μπορεί ο πεζός να διασχίζει το μικρότερο δυνατό κομμάτι του οδοστρώματος, ναι, και να έχει τη μέγιστη δυνατή ορατότητα. Μόνο αυτό αν κάναμε, θα είχαμε μία μεγάλη επιτυχία στα ζητήματα. Θα σας πω και άλλα πράγματα. Θα σας πω, στην Αγγλία υπάρχει περίφημη διαγράμμιση που λέει «Look left, look right», δηλαδή λέει κοίτα δεξιά, κοίτα αριστερά. Ένα παιδί σήμερα που διασχίζει ένα μονόδρομο από ένα τυχαίο σημείο, είναι δυνατόν να αντιληφθεί ότι ο μονόδρομος αυτός έχει φορά από τη μία την άλλη πλευρά? Όχι, γιατί δεν βλέπει το σήμα. Που συμβαίνει, κύριε Κωνσταντινίδη, αυτό? Στην Αγγλία. Είναι λοιπόν ένας κανονισμός που αύριο το πρωί θα μπορούσαμε να τον πάρουμε, να τον αντιγράψουμε. Θα μπορούσαμε και να πολλά κάνουμε άλλα, και πολλά τις διαγραμμίσεις boxes στις διασταυρώσεις. Ποιος θα τα αντιγράψει? Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές. Οι πρακτικές υπάρχουν. Και ο κ. Μπρούζας μπορεί να μας πει πάρα πολλά πάνω σε και αυτό το κομμάτι. Και εμείς καθόμαστε και παιδευόμαστε ακόμα εδώ με οδική ασφάλεια και με τροχαία ατυχήματα, τα οποία μας κατατάσσουν δυστυχώς σε αντιτοκοσμική χώρα. Κύριε Κωνσταντινίδη, βάλτε μια νοτελεία να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε με την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που πιστεύω ότι είναι ένας εθνικός στόχος πλέον. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, αστυνομία και κοινωνία. Είναι η εκπομπή της ΠΟΑΣΥ στο Blue Sky. Η θέμα μας απόψε, η μάστιγα των τροχαίων
ατυχημάτων και η προσπάθεια που καταβάλλεται για την μείωσή τους. Μαζί μας είναι η κυρία Δήμητρα Τσιαχρή, αστυνομικός υποδιευθυντής από τη Διεύθυνση Τροχιάς Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συγκοινωνιολόγος ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Μάνος Μπρούζας, μηχανολόγος, μηχανικός, εκπαιδευτής, τεχνικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Και θέλω έτσι να σας ρωτήσω, κύριε Μπρούζα, για τις δικές σας πρωτοβουλίες, τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει το Ινστιτούτο σας με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Ξέρω ότι τώρα τελευταία έχει έρθει και μία εντολή οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, για την επιτάχυνση των ελέγχων που πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες της τροχαίας. Έχει να κάνει με αυτό που είπαμε νωρίτερα. Νομίζω ότι και εσείς δραστηριοποιήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή έρχεται και απ' έξω αυτή η αναγκαιότητα της αύξησης των ελέγχων της τροχαίας. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει αυτή η ανάγκη και να ξέρω ότι γενικότερα έχουν υπάρξει διάφορες προτάσεις κατά καιρούς από εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικά πράγματα έχουν επιληθεί σε άλλες χώρες που μας έχουν κάνει πάρα πολλές προτάσεις πώς θα μπορούσε λίγο να γίνει πιο αποδοτική, η έλεγχη. Και όταν λέμε αποδοτική, εννοούμε ότι και από το αριθμό να γίνει μεγαλύτερος ο αριθμός, αλλά και από το χρόνο που χρειάζεται να αποδοθεί, ιδίως όταν μιλάμε για τεχνικά μέσα, μία κλίση, μία παράβαση δηλαδή, στον αυτόν που την έκανε, στον παραβάτη. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν λοιπόν πολύ εξελιγμένα συστήματα τα οποία εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και μάλιστα τα κονδύλια τα συγκεκριμένα μαζεύονται, επανεπενδύονται στην οδική ασφάλεια συνήθως, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και μια πολύ εξελιγμένη αυτοματοποιημένη διαδικασία. Είπε κάτι ο κ. Κωνσταντινίδης πριν για το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή πάρα πολλές λύσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό. Μπορούμε να το πάρουμε έτοιμο πλέον αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή διέκοψα νωρίτερα τους συνομιλητές μας όταν αναφερόμασταν στα πατίνια, θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση, ειδικά για αυτό το νέο φρούτο, επιτρέψτε μου την έκφραση, κυρίες και κύριοι, και να μας πει η κυρία Τσαχρή τι γίνεται με τα πατίνια, τι προβλέπει η νομοθεσία, τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και αν υπάρχει και κάποια πρόταση βέβαια για την αναθεώρηση των ισχυών των κανονισμών, διότι έχω την αίσθηση ότι δεν είμαστε καθόλου έτσι, όχι εξοικειωμένοι, ούτε καν ικανοί για να εντάξουμε στην κινητικότητα των πόλεων αυτό το μέσο, το νέο μέσο. Από το 21 έχει ενταχθεί μέσα στον ΚΟΚ με το νόμο 4783 για τη μικροκινητικότητα. Ναι. Έχουν ενταχθεί διατάξεις που αφορούν τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, τα EPO, όπως λέμε, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα πατίνια, τα e-scooter, μονοκύλινδρα, δικύλινδρα, πατίνια αυτοματοποιημένα. Η μέση ταχύτητα χωρίζονται αυτά σε δύο κατηγορίες. Ναι. Με ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα, τα οποία σύμφωνα με τον ΚΟΚ ο αναβάτης τους θεωρείται ως πεζός, και αυτά που είναι από 6 χιλιόμετρα ως 25, όπου θεωρείται κυκλοφορούν ως ποδήλατα. Στην πρώτη κατηγορία, ως 6 χιλιόμετρα, ο αναβάτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών, mm-hmm. ενώ στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να είναι 15 ετών. Συγγνώμη. Οι οδηγοί τώρα θα πρέπει στη δεύτερη κατηγορία που κινούνται ως 25 χιλιόμετρα να κινούνται είτε στους ποδηλατόδρομους είτε στο δεξιό άκρο της οδού. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, άλλες συσκευές για την ώρα που οδηγούν, εκτός και αν αυτή βρίσκεται σε ανοιχτή ακρόαση. Δεν μπορούν να μεταφέρουν άλλο άτομο πάνω στο πατίνι τους. Απαγορεύεται να κινούνται παράλληλα ανά δύο ή περισσότερους. Οι οδηγοί των ΕΠΟ είναι υποχρεωμένοι να κρατούν και με τα δύο τους χέρια το τιμόνι. Σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί και που θα πρέπει να κινούνται με ανάλογη ταχύτητα, εάν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα κατά την κίνηση, θα πρέπει να φροντίζουν να κατεβαίνουν από το πατίνι και να το σβρώχνουν. Και σε κατοικημένες περιοχές ενδέχεται να οι Δήμοι να ορίσουν συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης. Αυτοί που θα πρέπει υποχρεωτικά οι αναβάτες να έχουν κράνος και να φοράνε αντανακλαστικά γυλαίκα. Γυλαίκο, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι υποχρεωτικά. Δεν είναι προαιρετικά, είναι προαιρετικά. Είναι υποχρεωτικά σε αυτά που είναι από 6 έως 25 χιλιόμετρα. Θα πρέπει επίσης να φέρουν φως μπροστά και ανακλαστικό φως πίσω. Mm-hmm. Και, ναι.
Παραβάσεις, παραβάσεις έχετε διαπιστώσει? Έχουν βεβαιωθεί, ξέρω ότι ειδικά από την τροχιά αττικής, έχουν βεβαιωθεί πολλές τέτοιες παραβάσεις. Δεν ξέρω αν είμαι καλά ενημερωμένος, η πιο εξωφρενική πρέπει να επιδόθηκε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Εκεί πιάσανε ένα πατίνι που πήγαινε, λέει, με 100 χιλιόμετρα. Κύριε Κωνσταντίνη, το ξέρετε? Το ξέρω, το έχω δει σε βίντεο. Ναι. Θέλω να σας πω λίγο το εξής. Δέστε λίγο το ευτράπελο και το αντιφατικό γεγονός. Τη στιγμή ακριβώς που η κοινωνία και οι νέοι άνθρωποι εφευρίσκουν μέσω και της τεχνολογίας και των νέων, ας πούμε, τεχνολογικών επιτευγμάτων που υπάρχουν, νέους τρόπους μετακίνησης, τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, διευκόλυνση, αυτούς που και εμείς επιζητούμε ως σχεδιαστές των πόλεων, έρχεται η κοινωνία και μας ξεπερνάει. Και εμείς ως κρατική οντότητα δεν προλαβαίνουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές για να ενσωματώσουμε αυτή τη νέα ανάγκη. Καλώς λοιπόν οι νέοι παίρνουν τα πατίνια, καλώς οι νέοι και μακάρι να παίρνουν ακόμα περισσότερα ποδήλατα, αλλά η πολιτεία, η κεντρική και η τοπική αυτοδιοίκηση καθυστερεί να δημιουργήσει υποδομές για να ενσωματώσουν αυτή τη ζήτηση μετακίνησης. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι σε λίγο καιρό η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια, πολύ πιθανό να οδηγήσει στην κατάργησή τους. Και πάμε πάλι πίσω και πίσω στην αρχή. Δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος. Τώρα, όσον αφορά την υπερβολική ταχύτητα. Εδώ καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, των πατινιών εννοώ, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο εμείς και λέμε μέχρι 25 χιλιόμετρα. Αν στην αγορά όμως διατίθεται πατίνι με 50 χιλιόμετρα, έτσι, αυτό είναι αντικείμενο ενός ελέγχου των υπηρεσιών. Μήπως πρέπει να απαγορευτεί η εισαγωγή αυτών φυσικά, των κατηγοριών? Φυσικά, να πάμε σε γενικότερα, φυσικά μέτρα. Αφού η νομοθεσία περιορίζει την ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα, ή πρέπει να εισάγονται μέχρι 25 χιλιόμετρα, ή πρέπει να γίνονται έλεγχοι ώστε να μην πειράζονται εκ των υστέρων, γιατί αυτή είναι η δεύτερη τακτική που χρησιμοποιείται. Σε κάθε των περιπτώσεων όμως, όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν οι πόλεις μας είχαν διαφορετικό υπόδειγμα λειτουργίας, αν είχαμε πλούσιους ποδηλατόδρομους και αν θα μπορούσαν αυτά τα πατίνια να κυκλοφορήσουν μέσω ποδηλατόδρομους. Εξάλλου, πρέπει να προσθέσουμε εδώ και το κρίσιμο, κύριε Σταυρακάκη, ζήτημα της επικοινωνιακής διαχείρισης και της επικοινωνιακής ενημέρωσης. Σήμερα ένας 15, 18, 20 ή αμφιβάλλω αν γνωρίζει για αυτά που μας είπε πριν η κυρία υποδιευθύντρια όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης. Ναι, αυτό όμως εγώ θα έβλεπα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν 3 σποτ σε κάθε τηλεόραση στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης των τηλεοράσεων για το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα της οδικής ασφάλειας και να λένε, παιδιά, Το πατίνι το έχουμε για τις κατοικημένες περιοχές. Δεν μπορούμε να μπούμε σε δρόμο με ταχύτητα μεγαλύτερη από 50 χιλιόμετρα. Δεν μπορούμε στην Κηφισίας, δηλαδή, να βάλουμε το πατίνι. Δεν μπορούμε στον περιφερειακό πολίτευμα, μάλλον της Θεσσαλονίκης, όπως είπατε. Έτσι. Και επίσης δεν μπορούμε στη Σαντορίνη να επιδιώξουμε να κάνουμε το γύρο της Σαντορίνης μέσα στο επαρχιακό δίκτυο με ένα πατίνι, όπως προσφέρεται αυτή τη στιγμή από τους εμπόρους, ας πούμε, των μισθωτών, ας πούμε, οχημάτων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να πάω από την Βόρεια στην Νότια Μύκονο για να κάνω και λίγο χιούμορ με το πατίνι. Επειδή μιλάτε και για τις τουριστικές περιοχές, είναι πολύ κρίσιμο το καλοκαίρι. Σας θυμίζω τι έχει γίνει με τις λεγόμενες γουρούνες. Όπου κάποτε κύριε Κωνσταντινίδη, κάποιοι επεδίωκαν την νομιμοποίησή τους και μέσα στις πόλεις. Και η τροχιά Αττική συγκεκριμένα είχε προβάλει βέτο. Είχε προβάλει βέτο τότε, ενώ υπήρχε έντονη συζήτηση. Κύριε Σταυρακάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα αντίστοιχο, ανάλογο πρόβλημα. Οι γουρούνες αυτή τη στιγμή υπάρχουν, προσφέρονται, νοικιάζονται στα νησιά, οι οποίες έχουν προβλήματα ευστάθειας, υψηλού κέντρου ισορροπίας. Ανατρέπονται πάρα πολύ εύκολα. Προσφέρονται πολλές φορές στους τουρίστες, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ιδηλιακή η συνθήκη σε ένα νησί. Έτσι. Και εισέρχονται στον επαρχιακό δρόμο, όπου ανταγωνίζονται μια άλλη ταχύτητα, ευκινησία και κινητικότητα των άλλων οχημάτων, τα οποία ενοχλούνται και προσπαθούν να προσπεράσουν και είναι υπαίτια πολλές φορές οι γουρούνες, όπως λέτε, πάρα πολλών τροχαίων ατυχημάτων. Ξέρετε ότι ο τουρισμός μας στοιχίζει εκατοντάδες θανάσιμα τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο. Έτσι, τα οποία δυστυχώς δεν βλέπουν το φως δημοσιότητας. Και δυσφημείται και η χώρα, κύριε Μπρούζα, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Ακόμα και ταξιδιωτικές οδηγίες έχουμε από ορισμένες χώρες για την άσχημη οδηγική μας συμπεριφορά. Εσείς προσπαθείτε να το ανατρέψετε
Αυτό ξέρω ότι είχατε μια εμβληματική πρωτοβουλία μέσα στην προεκλογική περίοδο τώρα. Συναντηθήκατε με εκπροσώπους κομμάτων και τι τους ζητήσατε? Όπως σας το είπαμε και πριν, το αναφέραμε, ήταν το walk the talk η εκστρατεία που κάναμε. Ξέρετε, αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι περάσαμε μια σύντομη μεν, αλλά με εντάσεις εκλογική προεκλογική περίοδο, και είμαστε εν μέσω πάρη προεκλογικής περίοδου, και δεν ακούσαμε μέσα στην πολιτική ατζέντα να μπαίνει πουθενά σε συζητήσεις, σε πάνελ, καλή ώρα όπως είμαστε. Έτσι. Εδώ πέρα, το θέμα της οδικής ασφάλειας. Οπότε, βλέποντας την ανάγκη αυτή και ορμόμενη από την 7η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας των ΗΕ, ξέρετε, ναι, το μήνυμα ήταν Rethink Mobility. Όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε την κινητικότητά μας. Ζητήσαμε από τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων που εκπροσωπούσαν στην προηγούμενη Βουλή, ναι, να μας δεσμευτούν πρώτα, να μας πούν τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους για την οδική ασφάλεια και να δεσμευτούν, εφόσον εκλεγούν, το τι θα κάνουν. Καταστάλαγμα από αυτό ποιο είναι? Ήταν μια γενικόλογη έτσι θεωρητική συζήτηση ή υπήρξαν όντως δεσμεύσεις? Καταρχάς από το πρώτο κόμμα. Επειδή έχουμε αρκετούς εκπροσώπους και δεν θα θέλαμε να αδικήσουμε κανέναν από αυτούς, και για να έχουμε επίσης όρη συζήτηση, ήταν οι κοινές οι ερωτήσεις για όλους και με θέματα αρκετά σημαντικά, όπως έχουν να κάνουν με τα όρια των 30 χιλιόμετρων μέσα στις πόλεις που το συζητήσαμε, για τη βιώσιμη κινητικότητα. Για τη νέα στρατηγική για την οδική ασφάλεια, με βάση και τα πεντάχρονα παλιά πλάνα τα οποία έχουν. Υπάρχει και εθνικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ακριβώς. Όποιος ενδιαφέρεται να δει τις απόψεις συγκεντρωμένα, μπορεί να τις παρακολουθήσει. Τις έχουμε ανεβάσει, υπάρχουν στο κανάλι μας στο YouTube και μπορεί να δει τα βίντεο με τις απόψεις όλων των εκπροσώπων. Τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις τους. Ακριβώς. Είδατε μία κοινή γραμμή, μία πλεύση κοινή, μία συστράτευση όλων στον αγώνα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε αυτή τη φάση? Παλιότερα ξέρουμε ότι είχε τεθεί επικεφαλής και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης είχε κάνει κάποιες προσπάθειες από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Κοιτάξτε, σίγουρα το αναγνωρίζουν όλοι και αναγνωρίζουν και περισσότερο την ανάγκη για κάποιες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν. Σίγουρα από εκεί και πέρα, τώρα ανάλογα με την πολιτική του καθενός που εκπροσωπεί, τέλος πάντων, εκεί έχουμε διαφοροποίησεις. Αλλά δηλαδή, ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη, ξέρετε, άλλο μπορεί να δίνει περισσότερο βάρος στη βιωσιμότητα, στην οικολογία. Στην αυστηροποίηση των ποινών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι, δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι θέμα πολιτικής. Από εκεί και πέρα όμως, ότι υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει κάτι για την οδική ασφάλεια και ότι, ναι, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Σίγουρα υπάρχει σε αυτό, πιστεύω, μια σχετική ομοφωνία. Διάθεση πόρων για την οδική ασφάλεια, αυτό πώς ακούγεται? Ναι, η χώρα μας... Θα βάλει κανείς το χέρι στην τσέπη? Πρέπει να μπουν. Όπως είπαμε... Ο κύριος Κωνσταντινίδης μίλησε νωρίτερα για Υπουργείο έτσι, μεταφορών και... Βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Έτσι πρέπει να ονομάζονται. Χωρίς για χρήματα... να συνδεθούν δύο κρίσιμοι παράμετροι της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης, για να συνδεθούν ως ενιαία αντίληψη αντιμετώπισης. Ναι. Η οδική ασφάλεια δεν είναι τεχνητό θέμα. Μερικοί λένε φταίνει η πεζή, φταίει η ταχύτητα. Το περιορίζουν σε ένα τεχνητό. Θέλουμε παραπάνω αστυνόμευση. Όχι. Θα λύσουμε την οδική ασφάλεια επειδή θα λύσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα στη χώρα. Η Γερμανία έχει μικρότερο πρόβλημα οδικής ασφάλειας γιατί έχει πιο ανθρώπινες πόλεις και έχει πιο ανθρώπινο οδικό δίκτυο, επαρχιακό και εθνικό. Εγώ σας έχω ακούσει να μιλάτε και για περιβαλλοντική συνείδηση. Και για περιβαλλοντική συνείδηση. Πώς συνδυάζεται αυτό το πράγμα? Τι εννοεί ο ποιητής εδώ? Όλο το ένα ζήτημα. Καινούργιο αυτό, κεφάλαιο που... Η οδική ασφάλεια είναι μέρος της περιβαλλοντικής παραμέτρου της πόλης, της περιβαλλοντικής χωρητικότητας μιας οδού. Ξέρετε τι λένε οι Εγγλέζοι? Οι Εγγλέζοι λένε ένας δρόμος είναι φιλικός και ανθρώπινος όσο λιγότερο ένας άνθρωπος αισθάνεται ανασφαλής εάν επιχειρήσει να διασχίσει αυτό το δρόμο σε ένα τυχαίο σημείο. Δέστε τώρα κριτήριο που έχουν δηλαδή φτιάξει. Ο δρόμος ο ίδιος είναι έξυπνος δρόμος. Δηλαδή ο δρόμος ο ίδιος, ναι, με βάση το κριτήριο της άνεσης που αισθάνεται ένας άνθρωπος να τον διασχίσει σε ένα τυχαίο σημείο, ναι, ναι, είναι το περιβαλλοντικό κριτήριο της ποιότητας που προσφέρει αυτός ο δρόμος μέσα στην πόλη. Και να αντιλαμβάνεται ενδεχομένως ο δρόμος και τα λάθη, τα ανθρώπινα, διότι οι ανθρώπινα λάθη θα γίνουν. Ακριβώς, στον δρόμο. Τολμάς να περάσεις, ας πούμε, πανεπιστημίου μπορείς να περάσεις απέναντι άμα είναι έξι λωρίδες? Όχι. Αν είναι όμως, άμα έχει ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα, θα σας πω μια πρότασή μου για όλους τους δρόμους. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το παράδειγμα.
Όλοι οι δρόμοι διπλής κυκλοφορίας στην Ελλάδα πρέπει να έχουν ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα. Ακόμα και 50 εκατοστών. Στην Πανεπιστημίου γίνονται κάποιες παρεμβάσεις πάντως το τελευταίο διάστημα. Γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες κατά δική μου άποψη είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Ναι. Παρότι έχουν αργήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Πολλοί λένε ότι είναι άσχημα τα πράγματα, εξακολουθούν να είναι άσχημα τα πράγματα στην Πανεπιστημίου, βέβαια, και θέλουμε και άλλες παρεμβάσεις εκεί. Θα φυτευτούν δέντρα, θα έχουμε μεγαλύτερα πεζοδρόμια και από 6 λωρίδες θα έχουμε 4 λωρίδες, που είναι η λογική ανάπτυξη του εύρους ενός δρόμου μέσα στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης. Κυρία Τσιαχρή, μιλάμε τόση ώρα για τροχαία δυστυχήματα στο γενικό πληθυσμό. Δεν έχουμε μιλήσει για τα ειδικότερα τροχαία που έχει και το αστυνομικό σώμα. Με μια συχνότητα, θα έλεγα, ανησυχητική, χάνουμε αστυνομικούς, είτε εν ενεργεία, είτε εκτός υπηρεσία σε τροχαία ατυχήματα. Εγώ ανέφερα στον πρόλογο μου ήδη για 2-3 περιστατικά που είχαμε τους τελευταίους 20 μέρες, 3 εβδομάδες. Το αρχηγείο ξέρω ότι ανησυχεί, αλλά στο προκείμενο έχουμε πρόβλημα. Δυστυχώς, πραγματικά είναι από τα πιο δυσάρεστα θέματα που ερχόμαστε να ακουμπήσουμε. Όλο το σώμα νιώθει σαν να χάνει κάθε φορά ένα δικό του άνθρωπο. Όχι σαν να χάνει ένα δικό του άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο όμως πρέπει να αναλογιστούμε ότι οι αστυνομικοί κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πάνω σε μια μηχανή, σε ένα αυτοκίνητο 8 ώρες το 24ωρο, είναι πολλές ώρες μέσα στη μέρα. Κάνουν ένα επάγγελμα που εκείνη την ώρα μπορεί να καταδιώκουν ένα δράστη, να έρχονται να κληθούν να επιληφθούν. Μιλάμε για αστυνομικούς θύματα τροχαίων. Ναι, γιατί πάνω σε μια καταδίωξη δεν ξέρουμε αν μπορεί κάτι να πάει στραβά και το αυτοκίνητο να φύγει από την πορεία του και να έχουμε ένα θύμα τροχαίου. Έχουμε χάσει 2 δικυκλιστές, όχι σε καταδίωξη, σε επίσπευση έτσι, του χρόνου, άφηξη σε συμβάντα, σε μια πυρκαγιά στη Βούλα. Θυμάμαι, χάθηκαν 2 παλικάρια εκεί. Είναι καταστάσεις που οι αστυνομικοί. Και πολλούς τραυματισμούς έχουμε κατά τη διάρκεια καταδίωξεων. Σε πολλές περιπτώσεις, αψηφώντας τη δική του σωματική ακαιρεότητα, προσπαθούν να βοηθήσουν. Πάντα οι οδηγίες και οι παρενέσεις μας είναι να τηρούν τον ΚΟΠ, γιατί είναι βασικό να φτάσει ο αστυνομικός εκεί που ασφαλής πρέπει να πάει, ασφαλής για να δώσει ασφάλεια. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω πιστεύω και των καταστάσεων και των συμβάντων και της αψηφούν τον κίνδυνο, συνάδελφοι, με αποτέλεσμα να έχουμε άσχημα. Πρέπει να μπει ψηλά έτσι, ο πύχης της αυτοπροστασίας. Έτσι, και μετά έχουμε πάντα ότι και οι πολίτες κοιτάζουν τους αστυνομικούς, τους λειτουργούν ως πρότυπα και γι' αυτό είναι ένας έξτρα λόγος που θέλουμε οι αστυνομικοί να τηρούν τον κώδικα. Γιατί μάλιστα δίνει ένα έναυσμα και στους πολίτες. Οπότε πάντα έχουμε παρενέσεις, πάντα δίνουμε οδηγίες, πάντα δίνουμε προτεραιότητα στην τήρηση του κώδικα από τους συναδέλφους. Κύριε Μπρούζα, ξέρω ότι έχει συνεργαστεί το Ινστιτούτο σας και με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Είπατε κι εσείς νωρίτερα έτσι, για το μαθητό κόσμο που υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές δράσεις. Δεν ξέρω εάν μπορεί να βρεθεί μια στοχευμένη δράση για το εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Για να περιορίσουμε ίσως αυτή την αιματοχυσία, τα θύματα. Βεβαίως, σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε. Έχουμε έτσι κι αλλιώς πάντα επικοινωνία και συνεργασία με το Αρχηγείο και με το Υπουργείο αντίστοιχα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κοινή δράση, να απευθύνεται όμως αφορά εσωτερικά, στο προσωπικό της Ελλάς. Κάτι παραπάνω σε αυτό. Κάτι παραπάνω. Σεμινάρια. Κάποια ανακοίνωση τώρα, θα σας πω, είναι κάτι το οποίο τίθεται τώρα πρώτη φορά, νομίζω. Να το δουλέψουμε λιγάκι. Ίσως θα πρέπει να δουλέψουμε. Και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας που μας παρακολουθούν, νομίζω ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Πρέπει κάτι να γίνει, Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας. Θέλω όμως να αναφερθείτε. Ξέρω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεδιπλωθεί μια δράση που αναφέρεται στα προγράμματα Avenue από το Ινστιτούτο σας. Τι ακριβώς είναι αυτό? Και δημιουργείται και κέντρα αναφοράς για την οδική ασφάλεια σε κάποιες πόλεις? Το πρόγραμμα Avenue είναι ένα μοντέλο εκπαιδευτικό που έχουμε αναπτύξει εδώ και μία δεκαετία. Είναι το βασικό μας πρόγραμμα για εκπαίδευση ενηλίκων. Ναι. Απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο σε οδηγούς, γιατί περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της οδικής ασφάλειας. Έχουμε εκπαιδεύσει πάρα πολλούς εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοντεύουμε τις 20.000. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το συνιστούμε
για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ αντίστοιχο σεμινάριο, γιατί έχουμε και άλλα που είναι πιο εξειδικευμένα εκτός από αυτό και συμμετέχουμε και ως εκπαιδευτές σε αυτό το κομμάτι, να ξέρω ότι είναι το πρώτο μοντέλο στην Ευρώπη που συνδύασε τη θεωρητική ενημέρωση με το βιωματικό πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή βάλαμε προσομοιωτές και όχι αναπροσομοιωτή, μιλάμε για 6 προσομοιωτές. Έτσι, με πιο εντυπωσιακό σίγουρα το προσομοιωτή ανατροπής οχήματος. Ναι. Ένα αυτοκίνητο πλήρους μεγέθους, το οποίο μπορεί και περιστρέφει 460 μοίρες για να δει κάποιος πόσο αποτελεσματικά, ακόμα και σε αυτό το πιο ακραίο ενδεχόμενο τροχαίου συμβάντος, μπορεί να μας συγκρατήσει ζώνη. Έτσι, έχουμε παράλληλα και προσομοιωτή σύγκρουση και για προσομοίωση μέθης, για να συμπληρώσουμε και προσομοιωτή οδήγησης. Καμπάνιες για το αλκοολόκ, το λεγόμενο, ολόκληρες καμπάνιες κάνετε. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που το έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Ναι. Αυτές οι συσκευές, για όσους δεν το γνωρίζουν, να σας πω ότι όλα τα καινούργια οχήματα απολύνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο του 2022 και μετά έχουν υποχρεωτικά προεγκατάσταση, όχι την ίδια τη συσκευή, αλλά έχουν υποδοχή για να λάβουν αυτή τη συσκευή. Τι είναι αυτή η συσκευή που εμείς θα τη λέγαμε στα ελληνικά μια απόδοση παρεμπόδισης οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Alcohol interlock. Είναι μια συσκευή που μας αναγκάζει να κάνουμε κάθε φορά που θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο αλκοτέστ. Σε περίπτωση που βγει αρνητικό, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Αν δεν κάνουμε επίσης το αλκοτέστ, πάλι το αυτοκίνητο δεν θα πάρει μπρος. Όσο πιο απλά μπορώ στο λέω να το περιγράψω. Υπάρχουν χώρες που αυτές οι συσκευές είναι ήδη υποχρεωτικές. Στη Γαλλία, ας πούμε, σε οδηγούς σχολικών λεωφορείων. Ναι. Λοιπόν, τώρα το ETSI έρχεται λοιπόν και μας λέει ότι αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με αλκοολισμό και τους έχουν πάρει το δίπλωμα για αυτόν τον λόγο, ναι, να τις χρησιμοποιούν υποχρεωτικά ώστε να μπορούν και αυτοί να οδηγήσουν. Και ένα δεύτερο που μας λέει, επειδή ξέρετε, η κυρία Τσιαχρή το ξέρει καλά, ότι στους ελέγχους στον δρόμο πολλές φορές δεν επαρκεί ως στοιχείο ένα απλό τεστ αναπνοής που λέμε, με το αλκοολόμετρο συμβατικό, μετά θα πρέπει να παραπέμψουμε για εξετάσεις αίματος. Υπάρχουν λοιπόν καινούργιες συσκευές τέτοια τύπου για τον εκπνεώμενο αέρα, οι οποίες θεωρούνται αποδεικτικές. Δηλαδή η μέτρησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο. Και οπότε αυτό, ξέρετε, θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί δεν θα χρειαζόταν να απασχοληθεί ούτε το προσωπικό της τροχιάς να πηγαίνει στα νοσοκομεία για να κάνουν αιμολυψίες κτλ. Θα μπορούσε απευθείας να χρησιμοποιηθεί η μέτρηση συσκευής. Μάλιστα, λοιπόν. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω όμως να δούμε μια κάρτα, κυρίες και κύριοι, για τους παθόντες από οδικά τροχαία αναηλικίες. Την έχει ετοιμάσει εδώ η εκπομπή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχέας του Αρχηγείου. Κυρία Τσιαχρή, νομίζω ότι μπορείτε να μας πείτε έτσι ενδεικτικά για κάποιες ηλικίες. Έως 12 ετών είχαμε 579 παθόντες, εκ των οποίων 180 πεζοί, εκ των οποίων 6 νεκροί και 174 τραυματίες. Από 12 έως 17 ετών, 489 παθόντες, εκ των οποίων 131 πεζοί, ένας νεκρός και 130 τραυματίες. Από 18 έως 20 ετών, 817, εκ των οποίων 53 πεζοί, δεν είχαμε νεκρό, ήταν 53 τραυματίες όλοι, ναι. 21-24 ετών, 1214, εκ των οποίων 45 πεζοί, ένας νεκρός και 44 τραυματίες. Από 25-29 ετών, 1474, εκ των οποίων 66 πεζοί, 4 νεκροί και 62 τραυματίες. Από 30-34 ετών, 1295, εκ των οποίων 68 πεζοί, τραυματίες. Από 35-44 ετών, 2129 παθόντες, εκ των οποίων 155 πεζοί, 6 νεκροί και 149 τραυματίες. Από 45-49 ετών, 1133, εκ των οποίων 110 πεζοί, 8 νεκροί και 102 τραυματίες. Από 50 ετών και άνω, 4342, εκ των οποίων 872 πεζοί, 76 νεκροί και 796 τραυματίες. Κύριε Κωνσταντινίδη, βλέπετε αυτά τα μεγέθη εδώ, έτσι είναι συγκλονιστικά. Θέλω να ξεκινήσουμε, να τελειώσουμε μάλλον από εκεί που ξεκινήσαμε με τους πεζούς, γι' αυτό την αφήσαμε και στο τέλος. Βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πεζών είναι στις ηλικίες τις χαμηλές, μέχρι 17 ετών και πάλι μετά τα 44 και άνω. Είναι το κεφάλαιο των πεζών, η παρασύρηση των πεζών. Ναι. Είναι το πιο τραγικό κεφάλαιο, υποκεφάλαιο της μεγάλης εικόνας που ονομάζουμε τροχαία ατυχήματα. Η τραγικότητα όταν θύμα είναι ο πεζός είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ο πεζός είναι ο αδύναμος χρήστης του οδικού δικτύου. Έτσι. Αυτό πολλοί συμπολίτες μας δεν το αναγνωρίζουν, δεν κατανοούν ότι μέσα στο οδικό περιβάλλον πρέπει να υπάρχει
μια ιεράρχηση προστασίας των χρηστών. Ναι. Δηλαδή πρέπει να προστατεύουμε τον πιο αδύναμο, τον πεζό, μετά τον ποδηλάτη, μετά μάλιστα τον πατινιστή, μετά τον δικυκλιστή και στο τέλος έρχεται ο οδηγός του αυτοκινήτου. Άρα λοιπόν ακόμα και αν ο πεζός φταίει, τον πεζό οφείλουμε να τον προστατεύουμε. Να τον προστατεύσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, κύριε Κωνσταντινίδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εσάς, κυρία Τσαχρή, και εσάς, κύριε Μπρούζα, και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια στο Blue Sky.